Δημήτρη, είσαι η ψυχή στο να συνεχιστεί το δρόμενο. Πες μας δύο λόγια για την καλή βρύση και δύο λόγια για το δρόμενο. Είμαστε πολύ περήφανοι που ζούμε σε ένα χωριό σαν αυτό της καλής βρύσης. Δρόμενα αιώνων τώρα συνυπάρχουν, τα βιώνουμε και τα συνεχίζουμε στις επόμενες γενιές. Είναι δρόμενα που ξεκινήσανε από πολλά χρόνια πριν. Από το 4ο με 3ο αιώνα π.Χ. ανασκάφτηκε εδώ, όπως ανασκάφτηκε το ιερό του Διονύσου. Βρέθηκε το ιερό του Διονύσου, ο θεός του κρασιού και της καρποφορίας, της γονιμότητας, και από τότε τα μπαμπούγερα αυτά υπήρχαν ως ακολουθή του. Στη συνέχεια μετεξελίχθηκαν στις επόμενες γενιές, στους επόμενους αιώνες, καθιερώθηκαν εδώ στο τόπο μας, στην παράδοσή μας, στην κοινωνία αυτή που ζούμε. Φυσικά όλα αυτά είναι διονυσιακά κατάλοιπα, αλλά εντάχθηκαν στη θρησκευτική μας κοινωνία για να δώσουν αφορμή για την Κούβερτο Γκλέντι, Φαγοπότη, και όπως βλέπετε οι εικόνες μιλούν μόνες τους. Thank you.
εκεί και πέρα τη δεύτερη μέρα ο πολιτικός σύλλογος παρουσιάζει τα πολιτικά του δρόμενα στην πλατεία του χωριού, γιατί έχουμε ένα πολύ δραστήριο σύλλογο. Και την τρίτη αυτή μέρα, την 8 Ιανουαρίου, γίνεται η αναπαράσταση του Αττικού Διονυσιακού Γάμου, που καυτηριάζει και σατυρίζει την επικαιρότητα και τις καταστάσεις που υπάρχουν στη σημερινή εποχή. Όλο το χωριό Σύσσωμο δίνει το παρόν εδώ, σε αυτό το δρόμενο, το οποίο νιώθουμε πολύ συναισθηματικά δεμένοι είμαστε, γιατί είναι πολλών εκατοντάδων χρόνων. Στην Καλυβρίση δεν υπάρχει μόνο όμως το Μπαμπούγερα, το οποίο είναι το κορυφαίο δρόμενο. Υπάρχει και η πέμπτη μέρα του Πάσχα που κάνουμε τη Λιτανία για τον Τριαδικό Θεό. Υπάρχει το Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου, όπου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Διονυσιακή Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, κάτω στο Ιερό του Διόνυσου, ο αρχαιολογικός χώρος που υπάρχει εδώ, 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, γίνονται και εκεί εκδηλώσεις. Επίσης, το πρώτο Σαββάτο του Νοεμβρίου κάνουμε τη γιορτή Τσίπουρου, γιατί εδώ η αμπελοκαλλιέργεια είναι διαδομένη και έχουμε από στα κτίρια Τσίπουρου και κάνουμε αυτή τη γιορτή, γιατί το Τσίπουρο εδώ είναι και δικό μας τοπικό προϊόν. Σας ευχαριστώ όλους που έρχεστε και επισκέπτεστε αυτές τις μέρες το χωριό μας. Μας προβάλλετε σε όλο τον κόσμο και είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε αυτές τις παραδόσεις. Της Καλυβρίσης, εγώ, ο Διόνυσο, Θεός του κρασιού και του γλεντιού, πατρεύω τον Γιώργο και τα Σούλα. Τους εύχομαι να ζήσουμε και του χρόνου να χωρίσουμε. Εγώ θέλω να σου πω ότι παραπερθήκαμε εδώ για να δούμε αυτό το δρόμενο, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεχιστεί παρόλε τις αντίξιες συνθήκες που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα. Εγώ θέλω να κλείσω και να σε ευχαριστήσω που είσαι αρρωγός αυτό και συνεχίζεις το δρόμενο με όποιες δυσκολίες και να έχουν, και να κινήσουμε και να παροτρύνουμε τον κόσμο να μαθαίνει και να γνωρίζει πού γίνονται τα δρόμενα, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας, και να έρχεται να τα επισκέπτεται για να βλέπει από κοντά. Αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, δεν γνωρίζουμε και το μέλλον μας. Έτσι λοιπόν εδώ στην Καλυβρίση ξέρουμε καλά, γνωρίζουμε τις παραδόσεις μας, τις συνεχίζουμε, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το μέλλον είναι προγεγραμμένο για το χωριό του Καλυβρίση. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά το ένα channel που ήρθατε να κάνετε εδώ ολόκληρη εκπομπή. Σας ταλαιπωρήσαμε βέβαια με το πολύ κρύο που έχει έξω, και πέρσι ήσασταν εδώ παρόν, και ελπίζουμε ότι και φυσικά θα μας διαφημίσετε σε όλη την περιοχή. Σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά. Η πολύ όμορφη αυτή διαδρομή στην Καλυβρίση έχει τελειώσει. Ο διονυσιακός γάμος τελείωσε, ο γαμπρός και η νύφη είναι μαζί. Και τα παππούγερα, όπως βλέπετε και από πίσω, συνεχίζουν να χορεύουν. Εμείς ήρθαμε εδώ για να σας παρουσιάσουμε αυτό το δρόμενο και φυσικά να είμαστε εδώ κάθε χρονιά, γιατί τα δρόμενα δεν σταματάνε και η ζωή συνεχίζεται.